Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που δύο ή και περισσότερα επιστημονικά πεδία συνδέονται σε πρακτικές εφαρμογές. Άλλωστε, η γνώση είναι διεπιστημονική υπόθεση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι εφαρμογές των ηλεκτροκινητήρων σε ψυκτικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις, όπου θα πρέπει να συνδυαστούν τεχνικές γνώσεις από την ηλεκτρολογία και τη μηχανολογία για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι ηλεκτρικοί κινητήρες, για παράδειγμα, βρίσκονται σχεδόν παντού. Στις ψυκτικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται για την περιστροφή των μηχανισμών κίνησης του αέρα, του νερού αλλά και του ψυκτικού ρευστού. Ταυτόχρονα, είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία του συμπιεστή, ενός μηχανήματος που αποτελεί την καρδιά του ψυκτικού κυκλώματος. Χωρίς τον συμπιεστή δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ψύξει, όχι τουλάχιστον με τον τρόπο που γνωρίζουμε σήμερα. Η ηλεκτρική σύνδεση του συμπιεστή μιας ψυκτικής ή κλιματιστικής εγκατάστασης αποτελεί για πολλούς μαθητές, μαθήτριες, αλλά και όχι μόνο, μια σπαζοκεφαλιά, ένα μαύρο κουτί. Πώς θα ήταν λοιπόν δυνατόν να δούμε το ηλεκτρικό κύκλωμα με τη βοήθεια του οποίου ξεκινάει και λειτουργεί ο συμπιεστής? Πώς θα μπορούσαμε να καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο δονείται η καρδιά μιας ψυκτικής διάταξης? Η απάντηση μας έρχεται από τον ψηφιακό κόσμο του φωτόδεντρου και το μαθησιακό αντικείμενο ηλεκτρικό διάγραμμα μονοφασικού συμπιεστή. Στο μαθησιακό αντικείμενο ερχόμαστε σε επαφή με τη διάταξη του ηλεκτρολογικού διαγράμματος και το φυσικό αντικείμενο του συμπιεστή ενός ψυγείου με την πλευρά αναρρόφησης και την πλευρά κατάθλιψης. Δηλαδή μας δίνονται οι τεχνικές λεπτομέρειες των ηλεκτρικών αυτοματισμών και η απέτηση εκκίνησης του μηχανολογικού ψυκτικού κύκλου. Για να δούμε, θα καταφέρουμε να θέσουμε σε λειτουργία το ψυγείο μας? Στην πορεία της διερεύνησης του προβλήματος αυτού, ανακαλύπτουμε το λειτουργικό ρόλο των ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων, όπως είναι οι θερμοστάτες και τα θερμικά προστασίας, το ρελέ έντασης, αλήθεια, γιατί έντασης και όχι τάσης, οι πυκνωτές εκκίνησης και λειτουργίας, το κύριο τύλιγμα λειτουργίας και το βοηθητικό τύλιγμα εκκίνησης, ενώ ταυτόχρονα παρατηρούμε την επίδραση των επιλογών μας στην απόκριση του συστήματος. Το ερώτημα πάντως επανέρχεται. Θα μπορέσουμε να θέσουμε σε λειτουργία το ψυγείο μας? Το σίγουρο είναι πως δεν πρόκειται να τα καταφέρουμε τόσο εύκολα με εντελώς τυχαίες τιμές. Σφάλμα στον πυκνωτή εκκίνησης λοιπόν. Τι να σημαίνει αυτό τώρα? Ας αυξήσουμε αρχικά την επιθυμητή θερμοκρασία και να ξαναδοκιμάσουμε. Για να δούμε. Μάλλον θα πρέπει να πειράξουμε λίγο και τη θερμοχωρητικότητα του πυκνωτή εκκίνησης και ας αφήσουμε τη θερμοκρασία ίδια. Κανένα αποτέλεσμα. Ίσως ακολουθούμε λάθος στρατηγική. Ας κλείσουμε τον διακόπτη λειτουργίας και σκεφτούμε λιγάκι. Ίσως χρειαστεί να θυμηθούμε λίγο και τη θεωρία, έτσι? Πάντοτε χρήσιμη θεωρία σε τέτοιες περιπτώσεις. Ή να κάνουμε και καμία πρακτική εφαρμογή, αφού έχουμε τη δυνατότητα. Ίσως και καμία διερεύνηση, αργότερα όμως, πρώτα διάβασμα. Ας κάνουμε άλλη μια προσπάθεια με πυκνωτή εκκίνησης στα 80 μικροφαράντ. Ποια είναι η σημασία της χωρητικότητας του πυκνωτή εκκίνησης, αναρωτιέμαι? Μα τι πάει στραβά, μήπως είναι χαλασμένο το ψυγείο? Μια τελευταία προσπάθεια στα 100 μικροφαράντ. Επιτέλους, ο συμπιεστής είναι σε λειτουργία εκκίνησης, αλλά υπάρχει κι άλλη. Μα και βέβαια υπάρχει κι άλλη. Ο συμπιεστής θα μείνει σε λειτουργία εκκίνησης μέχρι να αποκτήσει τις τροφές ώστε να μπορέσει να ανεβάσει την πίεση του ψυκτικού ρευστού και στη συνέχεια θα μπει σε κανονική λειτουργία.